συγκεκριμένο θέμα. Έχει γράψει και βιβλία γι' αυτό και σίγουρα νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος να μας εξηγήσει για αυτή τη δίκη, για την οποία αναλήθεια ότι θα θέλαμε να μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα και δεν μαθαίνουμε τόσα πολλά. Ίσως δεν έχει δοθεί και η δημοσιότητα που θα έπρεπε και θα επιβαλόταν σε αυτή την περίπτωση. Επειδή διαβάζουμε, κύριε Ψαρά, τις τελευταίες ημέρες ότι πιθανόν η φετινή χρονιά να είναι καθοριστική, υπάρχει μία αίσθηση ότι θα πλησιάζουμε στο τέλος, ότι βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση? Ναι, πράγματι έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της δίκης που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015. Είναι βέβαια η πιο μεγάλη δίκη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε ήταν λογικό να υπάρχει αυτή η πολύχρονη διαδικασία. Αλλά τώρα πια μπαίνουμε στη φάση των μαρτύρων υπεράσπισης. Θα ακολουθήσουν οι απολογίες, η αγόρευση εισαγγελέως, η συνήγορη και τελικά η απόφαση. Επομένως, είναι θέμα μηνών πλέον για να φτάσουμε στο τέλος. Για ποιες κατηγορίες τώρα μιλάμε, έτσι, και ποιες υποθέσεις εξετάζονται στη συγκεκριμένη δίκη? Το δικαστήριο εξετάζει τρεις μεγάλες υποθέσεις. Τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και την δολοφονία, και επίθεση με ανθρωποκτόνο πρόθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Αλλά η κύρια υπόθεση είναι η εγκληματική οργάνωση. Εξετάζεται δηλαδή αν η Χρυσή Αυγή με το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος είναι μια εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζει το παραπεπτικό βούλευμα. Και γι' αυτό το λόγο στην ουσία έχουν συνεκδικάζονται δεκάδες άλλες υποθέσεις που αφορούν βίαιη δράση και εγκληματική δράση στελεχών της οργάνωσης. Υπάρχει αίσθηση ότι έχουν τεκμηριωθεί όλα αυτά από τη μέχρι τώρα διαδικασία? Ποια είναι η εικόνα που αποκομίζετε εσείς που παρακολουθείτε από το πρώτο λεπτό τη δίκη? Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ντοκουμέντων και των μαρτυριών της κατηγορίας. Πράγματι έχει τεκμηριωθεί όχι μόνο η ευθύνη των αυτουργών για τις υποθέσεις που εξετάζονται, αλλά και η ίδια η ευθύνη της οργάνωσης, η δομή της οργάνωσης, η απόλυτη ιεραρχία, οι εντολές που δίνονται όλες από την ηγεσία και προσωπικά τον αρχηγό. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πλέον ντοκουμενταριστεί με έναν πολύ συντριπτικό τρόπο. Προκόπη, να επανέλθουμε σε ένα ζήτημα θα ήθελα, που εμείς το βάζουμε σχεδόν καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και για να είμαστε και δίκαιοι και σοβαροί απέναντι στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Λέμε πολλές φορές, γιατί αυτή η δίκη καθυστερεί τόσο πολύ? Τι κάνουν οι δικαστές? Έχουν πολλές υποθέσεις, καθυστερούν, διακόπτουν, ξέρω εγώ, για να κόψουν βασιλόπιτες, λέγαμε στις αρχές του χρόνου. Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Ο κύριος Ψαράς λοιπόν, που παρακολουθεί από πολύ κοντά το πράγμα, όχι όπως εμείς από απόσταση και διαβάζοντας αποσπασματικά, αιτιολογεί αυτή την αργοπορία, αντιλαμβάνεται, γιατί το πράγμα πηγαίνει βήμα-βήμα και όχι μία και έξω? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρχε μία καθυστέρηση. Τώρα πια μπορούμε να πούμε ότι η δίκη πηγαίνει όσο γρήγορα θα μπορούσε να πηγαίνει. Ορίζονται από 12 έως 15 δικάσιμες το μήνα, πράγμα που είναι εξοντοτικό για τους δικαστές για μια τέτοιου είδους δίκη. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι σκόπιμη από την πλευρά της υπεράσπισης. Σας λέω παραδειγματικά ότι στην τελευταία φάση, τη λεγόμενη των αναγνωστέων, η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής ζήτησε να διαβαστούν 4.000 ερωτήσεις που έχουν υποβάλει οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, και βέβαια είναι παντελώς άσχετες, παντελώς άσχετες με το κατηγορητήριο. Σας λυπάμαι αυτά που ακούτε εκεί μέσα τώρα με αυτές τις ερωτήσεις. Ειλικρινά σας λυπάμαι. Για να το ολοκληρώσουμε, μπορείτε χρονικά να τοποθετήσετε πότε θα έχουμε την ολοκλήρωση αυτής της δίκης? Πιστεύω ότι είναι θέμα μηνών. Ελπίζω μέσα στο χρόνο να έχουμε την οριστική απόφαση. Το 19.
Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς κύριε Ψαρά και εσένα Προκόπη Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Είχαμε συνδεθεί με το φετέο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βγει με καπέλο σήμερα ο Δημήτρης Σουαπόκης. Του βγάζουμε το καπέλο για αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ και αυτή τη φοβερή ανταπόκριση, τις ανταποκρίσεις που κάνει σε όλα τα δελτία από προχθές. Α, τον βλέπουμε, να τον δούμε. Δημήτρη, καλημέρα, Δημήτρη. Δεν ξέρεις, το μισό συνάφι σε ζηλεύει ασύλληπτα που είσαι και καλύπτεις αυτή την ιστορική συνάντηση που δεν είχε αίσιο τέλος. Η οποία οδηγήθηκε σε ναυάγιο. Αλλά είναι ιστορικές μέρες. Μπορεί να μην...